Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας ερωτώ και εγώ στο όνομα του Ιησού. Και όπου υπάρχει αληθινή χάρη, ο Θεός φανερώνει το πρόσωπό του εξαιτίας του αίματος και της προσφοράς του Ιησού. Και σήμερα όλη η οικογένεια του Θεού σε όλο τον κόσμο μαζεύεται για να ευχαριστήσει τον Κύριο και να λάβει αυτό που ο Θεός έχει να δώσει στο λόγο. Γιατί ο Θεός σε κάθε εποχή είναι Θεός δωρητής. Ανατέλει, λέει, τον ήλιο με δικαίωση για δίκους. Αλλά κάνει και κάτι μεγαλύτερο. Τρέφει εκατομμύρια ανθρώπους με τον αιώνιο λόγο του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, είναι εγγεγραμμένο διάβολο. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με φυσικό άρτημα. Αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος μας κάνει και εννοούμε κάτι, ότι είμαστε πνεύματα. Και ξέρετε, η δύναμη στη ζωή μας πηγάζει από το φαγητό. Αν κάποιος δεν φάει για μια εβδομάδα, είναι μυστικός και είναι αδύνατος. Όταν τρέφεσαι, έχεις δύναμη. Έτσι είναι και η πνευματική δύναμη. Πού βρίσκεται η πνευματική δύναμη? Στο πνευματικό φαγητό βρίσκεται. Και όπου υπάρχει μια αληθινή αποκάλυψη του αίματος, υπάρχει αληθινή αποκάλυψη της χάρης. Και όπου υπάρχει πραγματική χάρη, υπάρχει η αποκάλυψη του χρίσματος, της παρουσίας και του προσώπου του Θεού. Ο Θεός είναι ένας και έχει τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και η χάρη μας βοηθάει να χαρούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι ο ένας Κύριος της ζωής μας. Έτσι. Και από καιρό της ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά μου να μιλήσουμε μια προφητεία για τους τελευταίους χρόνους που ζούμε τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό που θα μιλήσουμε είναι κάτι που είναι μπροστά και έρχεται. Και πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Το έχω ξαναπεί. Και πήρα ένα ερέθισμα γιατί κάτι είπε η Κέτη, έδειξε ο Θεός κάτι στην κόρη της, στη Μαρίνα. Τι είπε η Κέτη? Είδε ένα όνειρο προχτές το βράδυ η Μαριλούλα το κοριτσάκι, ότι συνομιλούσε με έναν άνθρωπο και της είπε, έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ότι είδε, της είπε, που έλεγε ο κόσμος 21 Δεκεμβρίου θα γίνει το τέλος του κόσμου, δεν έγινε τίποτα. Και είπε η Μαρίνα, ναι, ναι, αυτά τα ξέρει μόνο ο Θεός, πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Αλλά της είπε, ένα είναι σίγουρο, ότι το Σεπτέμβριο του 2013 θα φανερώσει το πρόσωπό του Αντίχριστος. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ τι θέλω, εγώ το πήρα σαν ερέθισμα από αυτό, δεν θα πω εγώ το Σεπτέμβριο θα φανερωθεί, αλλά αυτό που θα μιλήσουμε τώρα, ότι πολύ σύντομα αυτό που έλαβε η Μαρίνα, πιστεύω ότι είναι από το Θεό, πολύ σύντομα θα επαναληφθεί ένα γεγονός που έγινε πριν κάποια χρόνια το Σεπτέμβριο στην Αμερική. Τι έγινε το Σεπτέμβριο? Χτυπήσανε την Αμερική με τρομοκρατία. Και αυτό το γεγονός θα επαναληφθεί γιατί είναι βιβλική προφητεία αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που έλαβε η Μαρίνα ήταν από τον Κύριο. Και καθώς θα γίνει αυτό το γεγονός, αυτή η προφητεία, τότε θα μιλήσουμε σήμερα για δύο θηρία, το μεγάλο θηρίο και το μικρό θηρίο. Και όταν θα εκπληρωθεί αυτή η προφητεία, τότε το μικρό θηρίο, το ένα πρόσωπο, θα το δούμε στις τηλεοράσεις παντού και σας έχω πει πολλές φορές ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Δεν θέλω να το πω δημόσια, όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει μετά. Θα πάρει ένα ρόλο, γι' αυτό σήμερα θα δούμε για τις δύο, αυτή την προφητεία για τα δύο θηρία. Το μεγάλο θηρίο και το μικρό θηρίο. Γιατί όλα τα μεγάλα γεγονότα προφητεύονται και μετά γίνονται. Γι' αυτό ας πούμε όλη η Αγία Γραφή τι κάνει. Προφητεύτηκε η Νέα Διαθήκη στην Παλαιά Διαθήκη. Το αίμα του Ιησού προφητεύτηκε με το αίμα των ζώων. Και όλα τα μεγάλα γεγονότα τα παγκόσμια, πρώτα προφητεύονται, γίνεται ένα κομμάτι και μετά έρχεται το μεγάλο κομμάτι. Που σημαίνει αυτό που έγινε στην Αμερική ήταν προφητικό για αυτό που έρχεται. Γι' αυτό ήδη τώρα ο Ομπάμα στην Αμερική τι έκανε, ψήφισε στη Βουλή το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Αλλά δεν μπορεί να το περάσει αν δεν γίνει ένα γεγονός. Και πρέπει να γίνει ένα γεγονός για να φέρει ανασφάλεια στον κόσμο. Και όταν γίνει αυτό το γεγονός, τότε θα περάσει αυτό. Για να αρχίσει να φέρει στον κόσμο ασφάλεια. Γι' αυτό ο διάβολος κινείται με το μεγάλο όπλο που λέγεται ανασφάλεια και ο φόβος. Και καθώς έρχεται η ανασφάλεια και ο φόβος, μετά έρχεται η ασφάλεια. Ψεύτικη ασφάλεια. Γιατί ο διάβολος είναι ψεύτης και αντιγράφει πάντα τον Θεό. Γι'
Γι' αυτό το μεγάλο θηρίο, αποκάλυψη 1702 σελίδα, 13 αποκάλυψη να ανοίξουμε να δούμε. Το μεγάλο θηρίο που θα διαβάσουμε, κρατήστε, αντιγράφει την Εκκλησία. Και το μικρό θηρίο αντιγράφει τον Χριστό. Γι' αυτό λέει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Τι είναι? Αντιγραφή του Χριστού είναι. Ό,τι ήρθε να κάνει ο Χριστός, κάνει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αντιγράφει. Γι' αυτό το μεγάλο θηρίο αντιγράφει την Εκκλησία και το μικρό θηρίο αντιγράφει το πρόσωπο, τον προφήτη του Θεού που είναι ο Χριστός. Για να το δούμε στο 13, το βρήκαμε. 1702 σελίδα. Το βρήκαμε όλοι. Και αυτή η προφητεία που θα δούμε ήδη εκπληρώνεται και ένα κομμάτι εδώ μέσα που έχει είναι μπροστά και έρχεται. Και γιατί είναι Αμερική, υπάρχει λόγος που είναι Αμερική, εγώ πιστεύω. Γιατί η Αμερική τι γίνεται, είναι η χώρα που έχει τρομερή δύναμη οικονομική και στρατιωτική και έχει φοβερή αλαζονία μέσα. Και μέσα από εκεί περνάει το κακό γιατί είναι μια χώρα κυρίαρχη, έχει εξουσία. Για να το δούμε εδώ πέρα. Και στάθηκα επάνω στην άμμο της θάλασσας και είδα ένα θηρίο να ανεβαίνει από την θάλασσα το οποίο είχε 7 κεφάλαια και 10 κέρατα. Και πάνω στα κέρατά του ήσαν 10 διαδήματα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίο που είδα ήταν όμοιο με μπαρδάλι και τα πόδια του σαν αρκούδα και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Και ο δράκοντας έδωσε σε αυτό τη δύναμή του και τον θρόνο του με μεγάλη εξουσία. Και είδα ένα από τα κεφάλια του να είναι πληγωμένο θανατηφόρα και η θανατηφόρα πληγή του θεραπεύτηκε και θαύμασε ολόκληρη γη που ήσαν πίσω από το θηρίο και προσκύνησαν τον δράκοντα που έδωσε εξουσία στο θηρίο και προσκύνησε το θηρίο λέγοντας ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, ποιος μπορεί να πολεμήσει μαζί του. Και του δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα και έλεγε λόγια βλαστημίας και του δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία ενάντια στον Θεό να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του και αυτούς που κατοικούν μέσα στον ουρανό. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. Και θα το προσκυνήσουν όλοι. Σκεφτείτε τι μεγάλη δύναμη θα πάρει αυτό το θηρίο. Θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη γη, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του αρνίου, που είναι εσφαγμένο από τη δημιουργία του κόσμου. Όποιος έχει αυτή ας ακούσει, όποιος φωνεύσει, όποιος φέρει σε αιχμαλωσία θα πάει σε αιχμαλωσία, όποιος φωνεύσει με μάχαιρα, αυτός πρέπει να φωνευτεί και μάχαιρα, εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Ένα μεγάλο θηρίο που τι κάνει, βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, από τον κόσμο. Γι' αυτό να δούμε και στο Δανιήλ, ο Δανιήλ στο 7 κεφάλαιο το περιγράφει. Και τη μία το βλέπει σαν αρκούδα, την άλλη το βλέπει σαν λιοντάρι, την άλλη σαν λεοπάρδαλι. Και στο τέλος το βλέπει να είναι ένα θηρίο με 7 κεφάλαια, 10 κέρατα. Και ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου που όλα τα χρόνια εργάζεται. Κατά εποχές εργάζεται. Πίσω από την κίνηση του Χίτλερ ήταν αυτό το θηρίο. Πίσω από τα κομμουνιστικά συστήματα ήταν αυτό το θηρίο. Πίσω από κάθε μεγάλη κίνηση πλάνη στον κόσμο είναι αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου είναι. Και στο τέλος τι γίνεται αυτό το θηρίο, παίρνει τη μορφή του, ότι είναι ένα μεγάλο θηρίο με 7 κεφάλαια και 10 κέρατα. Στην ουσία αυτό που σχεδιάζει ο διάβολος στο τέλος θέλει να το φέρει σε λειτουργία, να το πετύχει. Γι' αυτό ο κόσμος είναι η θάλασσα. Και βγαίνει μέσα από τη θάλασσα και τα κεφάλια ξέρουμε ότι είναι κάτι ηγετικό. Μιλάει για ηγετικές χώρες. Και το κέρατο, τα κέρατα είναι σύμβολο δύναμης είναι το κέρατο. Που σημαίνει ένα μεγάλο γκρουπ κρατών σηκώνεται σε όλο τον κόσμο που είναι οι ισχυρές χώρες του πλανήτη, Αμερική, Ευρώπη και άλλες χώρες. Και τι κάνουν αυτές οι χώρες? Αντιγράφουν το ρόλο της Εκκλησίας. Έχουν επάνω τους λέει ονόματα βλαστημίας. Παίρνουν αποφάσεις και ρόλο στην ανθρωπότητα για να εργαστούν την ειρήνη στον κόσμο. Γι' αυτό κάθε αποστολή που κάνουν αυτές οι χώρες, τι κάνουν? Την ονομάζουν σαν αποστολή ειρήνης. Όταν η Αμερική χτύπησε το Αφγανιστάν, το Ιράκ, όλα αυτά τα πράγματα, όλες τις αποστολές τις ονόμαζε αποστολές σωτηρίας. Που σημαίνει αυτό το θηρίο αντιγράφει την Εκκλησία. Το ρόλο της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας? Να μεταφέρει την ειρήνη και τη συμφιλίωση στον κόσμο, καθώς συστήνει τον Χριστό.
και το πνεύμα της πλάνης είναι πίσω από αυτές τις χώρες, πίσω από τους κυβερνώντες και εργάζεται πραγματικά ένα σχέδιο πλάνης. Μεταφέρει στους ηγέτες των κρατών ένα όραμα πλάνης μεταφέρει. Και αυτοί οι άνθρωποι διαποντίζονται από ένα όραμα για το καλό της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το θηρίο βγαίνει από τον κόσμο με ισχυρές χώρες του πλανήτη που δεν γίνεται τώρα. Και προσπαθούν να επιβάλλουν μια νέα τάξη στον κόσμο, πάντα για το καλό του κόσμου. Αποφασίζουν, σχεδιάζουν και λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει για το καλό του κόσμου. Γιατί έχουν δύναμη στρατιωτική και οικονομική. Και βγαίνει μέσα από τον κόσμο, που σημαίνει αυτό το θηρίο, γιατί λέει είναι 7 κεφάλαια και δεν είναι 1. Δεν σημαίνει ότι είναι 7 χώρες ή 10 χώρες. Τι σημαίνει το 7, αντιγράφει την 7φωτη λιχνία. Είναι αντιγραφή της 7φωτης λιχνίας. Δεν έχει σημασία πόσες χώρες θα είναι. Ό,τι κάνει ο διάβολος είναι αντιγραφή του Θεού. Γι' αυτό λέει το πνεύμα του Αντιχρίστου αντιγράφει το Χριστό και το έργο του. Δεν σημαίνει ότι είναι 7 χώρες και 10 θα είναι. Δεν παίζει ρόλο πώς θα είναι. Αντιγράφει την 7φωτη λιχνία. Ποιος είναι ο ρόλος της λιχνίας? Να μεταφέρει τον Χριστό και να δώσει την πραγματική ειρήνη στον κόσμο. Την πραγματική δικαιοσύνη. Γι' αυτό αυτές οι χώρες που κάνουν προσπαθούν να επιβάλλουν δικαιοσύνη. Και λένε αυτός είναι τρομοκράτης και για το καλό της παγκόσμιας κοινότητας πρέπει να κάνουμε πόλεμο γιατί είναι τρομοκράτης. Και επιβάλλουν δικαιοσύνη ανθρώπινη. Που σημαίνει αυτό το θηρίο που έχει ηγετικό ρόλο. Ποιος μπορεί να τα βάλει με την Αμερική και τις ισχυρές χώρες? Οι G7, οι G20, οι ισχυρές χώρες του πλανήτη. Σχεδιάζουν και αποφασίζουν. Αυτό το θηρίο πίσω από αυτή την κίνηση είναι δαιμόνια. Γι' αυτό ο Δανιήλ το βλέπει και εδώ πέρα ο Ιωάννης. Στην αρχή είναι σαν αρκούδα, σαν λεοπάρδαλη, σαν λεοντάρι και μετά γίνεται παίρνει τη μορφή του. Όπως η Εκκλησία αυξάνει στην Αποκάλυψη, έτσι και το έργο της πλάνης αυξάνει στην πνευματική αποκάλυψη της πλάνης. Προσπαθεί ο διάβολος να βρει χώρο για να το πετύχει. Γιατί είναι η Εκκλησία ο Θεός που δεν το επιτρέπει, αλλά βρίσκει χώρο μέσα από την αμαρτία. Γι' αυτό ο διάβολος κάνει τους ανθρώπους και αμαρτάνουν και βρίσκει χώρο. Αν δεν υπάρχει αμαρτία, δεν μπορεί να περάσει τον κακό. Κλείνονται οι πόρτες. Όσο υπάρχει η αμαρτία, ανοίγουν οι πόρτες. Γι' αυτό το θηρίο με τα 7 κεφάλαια 10 κέρατα έχει να κάνει με τις ισχυρές χώρες του πλανήτη που εργάζονται μια δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε εδώ πέρα, τι λέει ο Ιωάννης. Είδα, λέει, ένα από τα κεφάλαια του θηρίου να χτυπιέται θανάσιμα. Τι σημαίνει θανάσιμα? Μία χώρα από αυτές τις ισχυρές χώρες θα χτυπηθεί θανάσιμα με τρομοκρατία. Όπως χτυπήσανε την Αμερική με τους δίδυμους πύργους. Γιατί αυτό ήταν προφητικό για αυτό που έρχεται. Και καθώς θα χτυπηθεί η Αμερική, γιατί είναι η Αμερική, γιατί η Γραφή στηρίζεται σε ένα πράγμα, στη σφορά και στο θερισμό. Και επειδή η Αμερική έχει σπείρει κακή εξουσία σε πολλές χώρες στον πλανήτη, θα το θερίσει αυτό το πράγμα. Γυρίζει. Ό,τι σπέρνει, θερίζει ο άνθρωπος. Αφού έσπηρε αλαζονία και εξουσία και πόλεμο σε χώρες, θα γυρίσει. Και όπως τη χτυπήσανε με τους δίδυμους πύργους, θα τη χτυπήσουν τώρα με ένα θανατηφόρο χτύπημα. Και τότε τι γίνεται, θα μαζευτούν οι χώρες οι ισχυρές του πλανήτη και θα πούνε δεν πάει άλλο. Και θα δώσουν ρόλο στο δίπλα που θα δούμε στο μικρό θηρίο ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο τι θα κάνει, θα έχει ένα ρόλο να ετοιμάσει την εικόνα του θηρίου. Ποια είναι η εικόνα του θηρίου? Να ετοιμάσει την προστασία των κρατών αυτών από την τρομοκρατία. Και ποια θα είναι η εικόνα, μην φανταστείτε ότι θα κάνει μια εικόνα γιατί σήμερα δεν προστινάει κανένας εικόνας. Τι σημαίνει, θα προετοιμάσει την προστασία. Πώς είναι η προστασία? Ήδη ο Ομπάμα το ψήφισε το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Που θα σφραγίζουν όποιον μπαίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική από άλλες χώρες και είναι ύποπτος. Θα τον τσιπάρουνε. Και θα αρχίσει να μπαίνει ένας έλεγχος στα πράγματα. Και αυτό θα αρχίσει να παράγει μια ασφάλεια στον κόσμο. Γιατί πρώτα θα έρθει ανασφάλεια. Γι' αυτό όταν χτυπήσανε την Αμερική με τους δίδυμους πύργους, μετά τι έγινε. Ακολουθήσανε πολλά χτυπήματα στην Αγγλία, στη Ρωσία, πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα. Μια σκουρά γύρισε. Ένα θερισμός. Και θα καλεστούν αυτές οι χώρες για να προστατέψουν τον εαυτό τους.
και θα αρχίσει να μπαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα για να μπορέσει πραγματικά να προστατευτούν αυτές οι χώρες. Γι' αυτό λέει ότι αυτή η προφητεία είναι μπροστά τώρα. Όταν δούμε την Αμερική να χτυπιέται με ένα τέτοιο μεγάλο χτύπημα, τότε βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού πληρώνεται. Και ήδη αυτό έγινε μια προέγευση στην Αμερική. Αλλά δεν ήταν αυτό. Γιατί όλα τα μεγάλα γεγονότα έχουν γίνει στις γραφές. Αυτό που έχει να κάνει ο Θεός στην Ελλάδα στους τελευταίους χρόνους, ήδη έγινε στην εποχή του Παύλου, στην πρώτη εκκλησία στην Ελλάδα. Έχει προφητευτεί ότι κάτι θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή η μεγάλη πείνα που θα έρθει στην ανθρωπότητα έχει γίνει δύο φορές. Μία φορά έγινε στην εποχή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, 7 χρόνια πείνας, δεν υπήρχε τροφή πουθενά. Και μία φορά έγινε και 7 χρόνια πείνας με τον προφήτη Ελισέα στον Ισραήλ. Που σημαίνει αυτή η μεγάλη παγκόσμια κρίση που θα έρθει στον κόσμο, έχει γίνει δύο φορές στην Αγία Γραφή. Για να μπορέσει να πετύχει το σύστημα του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέει ένα από τα κεφάλια του θηρίου θα χτυπηθεί θανάσιμα. Και τότε θα μαζευτούν οι χώρες, γιατί τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί το ηλεκτρονικό σφράγισμα. Ο κόσμος θα αντιστέκεται. Όταν όμως έρθει ένα μεγάλο χτύπημα τρομοκρατικό, τότε τι γίνεται, αυτές οι χώρες θα αρχίσουν να το εφαρμόζουν. Στην αρχή για ασφάλεια, για την τρομοκρατία και σιγά σιγά, αφού θα πετυχαίνει αυτό, γιατί θα έχει τρομερή επιτυχία, θα αρχίσει να μπαίνει και σε άλλα κομμάτια στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό λέει θα το θαυμάσει όλη η γη για τα αποτελέσματα που θα φέρει. Θα φέρει τρομερή ασφάλεια και προστασία στον κόσμο. Και μετά θα φέρει φοβερά πλεονεκτήματα στον κόσμο που θα αρχίσουν όλες οι χώρες σιγά σιγά να το δέχονται αυτό. Μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Γι' αυτό ας πούμε ο άνθρωπος τι γίνεται. Αυτό που θα γίνει έχει γίνει στα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα έχουν ένα κωδικό. Και αυτός ο κωδικός σιγά σιγά θα μπει στον άνθρωπο. Ώστε ο κάθε άνθρωπος θα είναι ένας κωδικός, ένα νούμερο. Γι' αυτό σήμερα βλέπεις τις χώρες αυτές που τι κάνουν. Δανείζουν τις χώρες και μετά μπαίνουν στις χώρες και επιβάλλουν το δικό τους αυτό που θέλουν. Και δεν υπάρχει συνέστημα τίποτα. Λειτουργούν με ένα σύστημα καθαρά ψυχρά. Μια νέα τάξη πραγμάτων που όλα γίνονται για το καλό του κόσμου για Ευρώπη. Τίποτα δεν γίνεται για το κακό του κόσμου. Όλα γίνονται για το καλύτερο αύριο των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι το θηρίο με τα 7 κεφάλαια και τα 10 κέρατα πραγματικά. Ευχαριστούμε το Θεό. Που σημαίνει τι γίνεται, θα έχει τόσο, γιατί γίνεται αυτή η κατάσταση, θα έχει τέτοια μεγάλη επιτυχία και ό,τι έχουμε δει όταν ένα κόμμα πετυχαίνει. Μετά οι άνθρωποι γεμίζουν από αλαζονία. Λέει ποιος Θεός, εμείς θα καταφέρνουμε, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Και θα έχει τέτοια επιτυχία αυτή η κατάσταση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα, θα έχουν τέτοια αλαζονία και υπερηφάνεια, και αυτό βλέπουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των κυβερνώντων είναι άπιστοι άνθρωποι, άθεοι. Δεν πιστεύουν στον ζωντανό Θεό. Πιστεύουν στο καλό του ανθρώπου, στην αλλαγή στον κόσμο και γεμίζουν από το πνεύμα της πλάνης αλαζονία και υπερηφάνεια. Και επειδή όταν κάτι έχει μεγάλη εξουσία, τι κάνει, το κυριαρχεί αλαζονία και υπερηφάνεια. Γι' αυτό αυτές οι χώρες θα έχουν επιτυχία σε αυτό και σιγά σιγά θα γεμίζουν από ένα όραμα πλάνης που τους μεταδίδει ο διάβολος. Γι' αυτό λέει, του δόθηκε εξουσία για 42 μήνες. Τι σημαίνει 42 μήνες, άμα βάλουμε 40 μήνες πόσο είναι, 3, 4, 12, 1200. Και άλλους δύο μήνες, 1260 ημέρες. Για να το δούμε το αναφέρει εδώ πέρα, για να το χρησιμό το διαβάσει. Για να το δούμε λιγάκι, 1700 σελίδα να το διαβάσει ο Χρήστος λίγο. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη, ναι, είναι 11 κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, για να το δούμε. 11 και 3. Για να το διαβάσουμε λιγάκι. Και θα δώσω στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύσουν για 1260 ημέρες ντυμένοι με σάκους. Αυτά είναι τα δύο ηλιόδεντρα και οι δύο λιχνίες που στέκονται μπροστά στον Θεό της γης. Και αν κάποιος θέλει να τους βλάψει, βγαίνει από το στόμα της φωτιά και κατατρώει τους εχθρούς τους. Και αν κάποιος θέλει να τους βλάψει, έτσι πρέπει και αυτός να θανατωθεί. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέχει βροχή κατά τις ημέρες της προφητείας τους και έχουν εξουσία επάνω στα νερά να τα μετατρέπουν σε αίμα.
και να χτυπήσουν τη γη με κάθε πληγή όσες φορές και αν το θελήσουν. Και όταν τελειώσουν τη μαρτυρία τους, το θηρίο αυτό που ανεβαίνει από την άψο θα κάνει μαζί τους πόλεμο και θα τους νικήσει και θα τους θανατώσει. Και τα πτώματά τους θα βρίσκονται πάνω στην πλατεία της μεγάλης πόλης που πνευματικά αποκαλείται Σόδομα και Αίγυπτος, όπου ο Κύριος μας θα πρόκειται. Και οι άνθρωποι από τους λαούς και τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη θα βλέπουν τα πτώματά τους για τρεις ημέρες και μισή και δεν θα αφήσουν τα πτώματά τους να μπουν σε τάφους. Και εκείνοι που κατοικούν στη γη θα χαρούν για αυτούς που θα εμφρανθούν και θα στείλουν τώρα ο ένας προς τον άλλον, επειδή αυτοί οι δύο προφήτες βασάνισαν εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη. Και ύστερα από τις τρεις μέρες και μισή μπήκε μέσα σε αυτούς πνεύμα ζωής από τον Θεό και στάθηκαν επάνω στα πόδια τους. Και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε εκείνους που τους κοίταζαν. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό που τους έλεγε: «Ανεβείτε εδώ». Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους είδαν οι εχθροί τους. Και κατά την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος σεισμός και το 1/10 της πόλης έπεσε και θανατώθηκαν στο σεισμό 7.000 ξαχωστά ονόματα ανθρώπων. Και οι υπόλοιποι έγιναν έντρομοι και έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού. Το δεύτερο αλίμονο πέρασε. Προσέξτε, το τρίτο αλίμονο έρχεται γρήγορα. Αμήν. Για να διαβάσουμε και στις πράξεις λίγο το δεύτερο κεφάλαιο και μετά να πούμε και κάτι σε αυτό. Πράξεις όταν έπεσε το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερο κεφάλαιο, 1468 σελίδα. Πράξεις. Το δεύτερο κεφάλαιο. Από την αρχή μέχρι και το 12. Και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν συνοψυχία στον ίδιο τόπο και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν κατισμένοι και φάνηκαν σε αυτούς γλώσσες σαν φωτιά να διαμοιράζονται και κάθισε σε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλούν. Και στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν οι Ιουδαίοι ευλαβείς άνδρες από κάθε έθνος που υπάρχει κάτω από τον ουρανό. Και καθώς έγινε αυτή η φωνή, το πλήθος συγκεντρώθηκε και συνταράχθηκε, επειδή τους άκουγαν κάθε ένας ξεχωριστά να μιλούν με τη δική τους διάλεκτο. Και όλοι εκπληκτόταν και θαύμαζαν λέγοντας αναμεταξύ τους: «Δέστε όλοι αυτοί που μιλούν, δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς τους ακούμε καθένα στη δική μας διάλεκτο στην οποία γεννηθήκαμε? Πάρθοι, Μίδες και Ελαμίτες και εκείνοι που κατοικούν στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καπαδοκία, στο Πόντο και στην Ασία και στη Φρυγία και στην Παμφιλία, στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης που είναι προς την Κυρήνη και Ρωμαίοι που παραδημούν εδώ και Ιουδαίοι και Προσήλυτοι. Κρητικοί και Άραβες τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού. Θαύμαζαν δε όλοι και απορούσαν λέγοντας ο ένας προς τον άλλο. Τι σημαίνει αυτό?» Άλλοι μάλιστα κλέβαζαν, έλεγαν ότι έχουν παραπεί μούστο. Αμήν. Όταν έπεσε το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε τι έγινε. Ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων από τα έθνη ακούνε τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες να μιλάνε γλώσσες στη δικιά τους διάλεκτο. Που τι κάνει εδώ πέρα ο Θεός? Καλεί τα έθνη μέσα στον Χριστό για να πάρουν τη σωτηρία. Γι' αυτό ας πούμε θαύμαζαν οι άνθρωποι αυτοί που έβλεπαν τους Ισραηλίτες να βλέπουν να μιλάνε με τα στόματα τους, να μιλάει ο Θεός τις γλώσσες των εθνών. Που σημαίνει ο Θεός τι κάνει? Καλεί τα έθνη στον Χριστό για να πάρουν σωτηρία. Στο άλλο που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, δύο προφήτες, όταν θα αρπαχτεί η Εκκλησία, θα φύγει από τον ουρανό, που σημαίνει τα πρώτα 3,5 χρόνια είναι η Εκκλησία, στη δεύτερα φεύγει. Και μόλις φεύγει η Εκκλησία, συνεχίζουν δύο προφήτες. Και αυτοί οι προφήτες τι κάνουν? Προφητεύουν για 1260 ημέρες, τα 3,5 χρόνια. Και αυτό λέει το θηρίο θα πάρει εξουσία για 42 μήνες. Τρομερή επιτυχία θα πάρει. Και στη θέση της Εκκλησίας θα είναι οι δύο προφήτες. Και στην πόλη που σταυρώθηκε ο Χριστός, πώς την αναφέρει? Σόδομα και Αίγυπτος. Γιατί την αναφέρει Σόδομα? Γιατί στον Ισραήλ θα γίνει μεγαλύτερη πνευματική πορνεία. Και όπως ο Χριστός κάλεσε ο Θεός τα έθνη στον Ισραήλ να πάρουν σωτηρία, το Πνεύμα του Αντιχρίστου τι κάνει? Θα καλέσει τα έθνη στον Ισραήλ για να τα καταστρέψει. Αντιγράφει τον Θεό και θα μαζευτούν 7.000 ξακουστά ονόματα στην Ιερουσαλήμ και τι θα κάνουν αυτά? Θα είναι πολιτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο και θα κάνουν συνέδρια για την εξάπλωση του ηλεκτρονικού σφραγίσματος και ο Θεός θα οργιστεί γιατί αυτό γίνεται μέσα στον Ισραήλ, γιατί ο Αντίχριστος θα μαζέψει το πνεύμα τα έθνη στον Ισραήλ, τι θα κάνει? Να τα καταστρέψει,
να τα φέρει σε σύγκρουση και θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός και θα χαθούν 7.000 ξεχωριστά ονόματα, που σημαίνει το πνεύμα της πλάνης αντιγράφει πάντα το Θεό. Αντιγράφει πάντα το Θεό, αντιγράφει. Όπως ο Θεός από τον Ισραήλ στέλνει τη σωτηρία στον κόσμο, έτσι και ο διάβολος θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ισραήλ για να καταστρέψει τον κόσμο. Και ο Ισραήλ τι κάνει, γίνεται τόπος πνευματικής πορνείας. Γιατί γίνεται εξαιτίας μιας μεγάλης αμαρτίας, της ασέβειας στο αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πρέπει η Εκκλησία να καταλάβει την αξία που έχει το αίμα. Πρέπει να κτίσουμε στο αίμα. Αν ο λαός του Θεού πλανήθηκε εξαιτίας της απίθειας του αίμα, σημαίνει υπάρχει μεγάλη πλάνη στην ασέβεια στο αίμα. Γι' αυτό η Εκκλησία πρέπει να κρατήσει το αίμα του Ιησού. Πρέπει να επενδύσει στο αίμα, γιατί το αίμα φέρνει την καθαρή χάρη. Και η χάρη φέρνει το καθαρό χρήσιμα του Θεού. Χωρίς το αίμα δεν υπάρχει χάρη. Και χωρίς την χάρη δεν υπάρχει το χρήσιμα του Θεού, η εργασία του Θεού. Γι' αυτό το αίμα φέρνει τη χάρη και η χάρη φέρνει την εργασία και την αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία ξέρει το μυστικό να κρατάει την προσφορά του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου αντιγράφει το Θεό. Αντιγράφει την Εκκλησία, αντιγράφει το σχέδιο του Χριστού, αντιγράφει το έργο του Θεού. Είναι μια αντιγραφή. Οτιδήποτε κάνει ο διάβολος είναι αντιγραφή του Θεού. Γι' αυτό αυτό το μεγάλο θηρίο, ότι κανείς έχει ένα όραμα που το εμφυτεύει ο διάβολος. Να μεταφέρει στον κόσμο δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι οι κυβερνώντες των κρατών είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον διάβολο. Εξαιτίας της αμαρτίας και της άγνοιας γίνονται όλοι. Και όταν υπάρχει πλάνη, μπορεί και περνάει ο διάβολος. Γιατί δεν υπάρχει επίγνωση Θεού. Ενώ το αίμα του Ιησού τι κάνει, καθαρίσει τον άνθρωπο για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται μέσα στη ζωή του και να του δίνει την πραγματική αποκάλυψη που έχει πραγματικά το έργο του Χριστού κατά πάντα στη ζωή. Ευχαριστώ τον Θεό. Όπως ο Θεός κάλεσε τα έθνη στον Ισραήλ για να μοιράσει Χριστό. Γι' αυτό λέει και στον Ιερεμία, ο εξολοθρευτής των λαών λέει. Πού μαζεύτηκε στον Ισραήλ, τι να κάνει, να κάνει τα έθνη να συγκρουστούν. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το λαό του Θεού που είναι ένας ευλογημένος λαός. Αλλά έπεσε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο λαός του Θεού, για να κάνει το σχέδιο του και να φέρει την πλάνη. Γι' αυτό η προφητεία των δύο προφητών είναι 1260 ημέρες. Είναι 3,5 χρόνια οι 1260 ημέρες. Τόσο είναι. Που σημαίνει τα πρώτα 3,5 χρόνια είναι η Εκκλησία κάτω, στα δεύτερα φεύγει η Εκκλησία και μόλις φεύγει η Εκκλησία το θηρίο έχει μεγάλη επιτυχία. Γιατί έφυγε η Εκκλησία. Αλλά στη θέση της Εκκλησίας είναι δύο προφήτες που αντιστέκονται στο έργο του θηρίου και το θηρίο τι κάνει, τους σκοτώνει τους δύο προφήτες και τους κρεμάει στην Ιερουσαλήμ και τους βλέπουν από την τηλεόραση όλα τα έθνη και χαίρονται οι άνθρωποι, γιατί αυτοί οι δύο προφήτες ήταν ενάντια στο έργο του θηρίου και ανταλλάσσουν δώρα, λέει, ο ένας τον άλλο, λέει. Σκεφτείτε, όταν ο άνθρωπος πλανηθεί κάνει πράγματα παράλογα και όμως γι' αυτό που χαίρονται οι άνθρωποι, αυτή είναι η φωνή του Θεού, που σημαίνει όταν έρχεται η πλάνη δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τη φωνή του Θεού. Αλλά το αίμα του Ιησού κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει το Θεό και να ξεχωρίσει τη φωνή του Θεού από την φωνή της πλάνης. Γι' αυτό μετά ο Κύριος θα αναστήσει τους δύο προφήτες και με την Ανάσταση των δύο προφητών επικρατούν 70 ημέρες που γίνεται ο μεγάλος πυρηνικός πόλεμος, που γίνεται το μεγάλο κακό κάτω στην ανθρωπότητα και μετά κατεβαίνει ο Χριστός κάτω στη γη. Γι' αυτό εκεί πέρα ο Δανιήλ, όταν έλαβε αποκάλυψη με τον Αρχάγγελο του Θεού και του είπε ο Αρχάγγελος ότι 70 εβδομάδες διορίστηκαν για το λαό σου για να συντελεστεί η παράβαση. 62 εβδομάδες, 7 εβδομάδες και 1 εβδομάδα. Γιατί ο Θεός βάζει 62 εβδομάδες, 7 εβδομάδες και 1 εβδομάδα. Γιατί 7-7-49 θα υπάρχει μια ψεύτικη Πεντηκοστή στον Ισραήλ. Μια ψεύτικη ευλογία. Και από την αλαζονία που θα δεχτεί ο Ισραήλ, από αυτή την επιτυχία που θα έχει, αυτό τι κάνει. Στις 62 εβδομάδες θα κτίσει το λαό του Σολομώντα. Πώς είναι όταν ένα κόμμα στην Ελλάδα πετυχαίνει, τι κάνει. Μετά λέει, δεν κάνουμε και ένα ναό έτσι να το προσφέρουμε στον Κύριο για ευλογία, γιατί μας ευλογεί ο Θεός. Και θα αρχίσουν να κτίσουν το ναό του Σολομώντα.
γιατί θα υπάρχει τεράστια επιτυχία στο Ισραήλ σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Και στη μία εβδομάδα μετά θα κατέβει ο Κύριος να σταματήσει το κακό και να βάλει την κυριαρχία του πάνω στον Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Και ξέρετε ένα μυστικό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Η Εκκλησία τη μεγαλύτερη επιτυχία της θα την έχει στη Χιλιετή Βασιλεία. Η Εκκλησία δεν θα σταματήσει να είναι Εκκλησία, αλλά θα μπει σε άλλη διάσταση. Δεν θα χρειάζεται να κάνουμε οικογένειες, γιατί θα είμαστε ανώτεροι από τους αγγέλους και θα υπηρετούμε το Ευαγγέλιο στη Χιλιετή Βασιλεία. Και τότε η Εκκλησία θα είναι στο μεγαλείο της. Ο Χριστός θα είναι κάτω στο Ισραήλ και η Εκκλησία θα λειτουργεί ως βασιλής και είναι σε όλο τον κόσμο και θα υπηρετεί την ανθρωπότητα με το Ευαγγέλιο. Δεν θα υπάρχει θάνατος, γιατί θα έχουμε επιστρέψει στον Παράδεισο, στο αρχικό σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία ο άνθρωπος να επενδύσει στον Χριστό. Και όταν επενδύσει στον Χριστό γίνεται κομμάτι του Χριστού, κομμάτι της Εκκλησίας. Και αυτό που έδωσε ο Θεός, γεννήθηκε από τον Θεό, δεν μπορεί να πεθάνει, δεν μπορεί να χαθεί, αλλά μένει στον αιώνα γιατί είναι πνευματικό. Γι' αυτό η πλάνη είναι πλούσια στον κόσμο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός υπόσχεται για τους τελευταίους χρόνους μεγάλη χάρη. Τη χάρη του Θεού είναι πιο δυνατή από κάθε πλάνη, από κάθε αμαρτία και από κάθε ψεύτικη κίνηση. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς? Μας μεταδίδει ένα όραμα για τη ζωή, για το αύριο. Πίστη μας μεταδίδει. Τι κάνει το πνεύμα της πλάνης? Μεταδίδει στους κυβερνώντας ένα όραμα για μια καλύτερη κοινωνία στον κόσμο χωρίς Χριστό. Και οι άνθρωποι πλανούνται, οι άνθρωποι το πιστεύουν και γίνονται όργανα της δικαιοσύνης του Σατανά. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Σατανά? Σε πατάω γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη για τον κόσμο. Και κάνει πολέμους, κάνει καταστάσεις και επιβάλλει μια νέα τάξη πραγμάτων χωρίς συνέστημα και χωρίς δικαιοσύνη Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα δανείζει το Διεθνές Ταμείο και πίσω από εκεί είναι όλες οι ισχυρές χώρες. Και μετά τι κάνει? Εφαρμόζει ένα χάρτη χωρίς να υπάρχει συνέστημα. Εφαρμόζει μια ψυχρή λογική. Δικαιοσύνη δαιμονική είναι αυτή. Και επιβάλλει και κυριαρχεί στις χώρες μια νέα τάξη πραγμάτων για το καλό της ανθρωπότητας. Και σιγά σιγά όσο το χρήμα πέφτει, γιατί το χρήμα θα χάσει τη δύναμή του. Γιατί θα χάσει το χρήμα τη δύναμή του? Γιατί είναι προφητικό. Γιατί το χρήμα έγινε το πρωτότοπο σε όλο τον πλανήτη, σε αρχές της εξουσίας. Και όταν η Εκκλησία βγήκε από την Αίγυπτο, ο Θεός έκανε τιμώρηση το πρωτότοπο. Και μετά η Εκκλησία έφυγε από την Αίγυπτο, που σημαίνει το χρήμα αντί να είναι μέσος στην αλλαγή, το κάνανε οι αρχές και εξουσίες το πρωτότοπο. Έγινε κριτήριο για πολέμους, έγινε κριτήριο για καταστροφή, έγινε κριτήριο για το θάνατο, έχασε τη θέση του. Όχι ότι είναι κακό, είναι ένα μέσο συναλλαγή στο χρήμα. Όταν όμως αλλάξει τη ροή του και πάλι άλλη θέση, τότε χάνει τη σειρά του. Και γίνεται τότε ένα μέσο, ένα είδωλο γίνεται. Και οι αρχές και οι εξουσίες το κάνουν είδωλο. Γι' αυτό όλα γίνονται για αυτό το κομμάτι. Όταν όμως είναι μέσο συναλλαγή, είναι ευλογία γιατί συναλλάσσει τον κόσμο. Αλλά η αμαρτία μεταστρέφει τα πράγματα, γιατί εκεί παίρνουν άλλη ροή και αλλάζει η ροή τους από τον Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ας πούμε το θηρίο αυτό που βγαίνει είναι αυτές οι ισχυρές χώρες και μεταφέρουν ένα όραμα σε όλο τον κόσμο και δεν μπορεί να πετύχει το ηλεκτρονικό σύστημα αν δεν πέσει το χρήμα και δεν υπάρχει τρομοκρατία και ανασφάλεια στον κόσμο. Που σημαίνει αυτό, το προφητεύει ο Λόγος του Θεού, ότι θα γίνει ένα μεγάλο χτύπημα σε μια χώρα. Και τότε θα μαζευτούν οι ισχυρές χώρες, θα προστατέψουν τις χώρες τους από την τρομοκρατία. Και θα αρχίσουν να βάζουν το ηλεκτρονικό σύστημα στον κόσμο. Όπως είναι τώρα στα προϊόντα, θα μπει στον άνθρωπο. Και όταν αυτό γίνει το μεγάλο χτύπημα το τρομοκρατικό, τότε τι γίνεται? Θα πάρει ρόλο το μικρό θηρίο. Για να το δούμε λιγάκι στο 13 Αποκάλυψη είναι και στο 11. Στο 13 κεφάλαιο 1702 και στο 11. Προσέξτε, εδώ μιλάει για ένα πρόσωπο που αντιγράφει τον Χριστό τώρα. Για να το δούμε. Και είδαν άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη που είχε δύο κέρατα όμοια με κέρατα αρνίων και μιλούσε σαν δράκοντας. Εδώ μιλάει για ένα πρόσωπο που αντιγράφει τον Χριστό τώρα. Αλλά δεν ήταν αρνί, μιλούσε σαν δράκοντας. Έχει μέσα του τη δαιμονική εξουσία.
το θερίο του μεγάλου, έτσι. Και ενεργούσε την ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θερίου μπροστά του και έκανε τη γη και εκείνους που κατηγορούν σε αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θερίο, το οποίο θανατηφόρο επειδή θεραπεύτηκε. Τι σημαίνει εδώ πέρα, μετά όταν γίνει αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, οι χώρες θα εξοδοτήσουν ένα πρόσωπο. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Και γιατί θα δώσουν την εξουσία σε αυτό το πρόσωπο. Γιατί αυτό το πρόσωπο, η επιστήμη που υπηρετεί, είναι οι σχέσεις των λαών. Και αυτό το πρόσωπο όλα τα χρόνια έχει περάσει από όλες τις διεθνείς καταστάσεις και είναι σαν αγνή και μπορεί να πείσει τις χώρες των κρατών για το ηλεκτρονικό σύστημα. Και θα το εξοδοτήσουν το μεγάλο θηρίο, οι μεγάλες χώρες. Και αυτό το πρόσωπο θα επισκέφτεται την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική, όλες τις χώρες, γιατί έχει όλα τα χρόνια την παιδεία να περάσει. Όλα τα χρόνια έχει, η επιστήμη του είναι οι σχέσεις στο λαό. Και τότε τι γίνεται, θα πάρει την εξουσία πώς ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα εξάμηνο δίνει την εξουσία σε ένα πρόσωπο να ηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε αυτές οι χώρες θα δώσουν την εξουσία σε ένα πρόσωπο για να εμπιστευτεί από χώρα σε χώρα και να μεταφέρει το μήνυμα του μεγάλου θηρίου. Ποιο θα είναι, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις χώρες από την τρομοκρατία και πρέπει να εφαρμόσουμε στις χώρες το ηλεκτρονικό σύστημα. Και επειδή σε αυτό το πρόσωπο έχει τη μορφή του αρνίου, μπορεί να έχει πιστικότητα στους πολιτικούς ηγέτες των κρατών. Μπορεί να τους μεταφέρει το μήνυμα και να τους πείσει. Που σημαίνει κάποια πρόσωπα δεν πείθουν τα άλλα. Κάποια πρόσωπα έχουν την όψη και πείθουν. Που σημαίνει αυτό το πρόσωπο έχει επιλεγεί από τον διάβολο για την παιδεία που έχει, για το χαρακτήρα που έχει, για τον λόγο που έχει, για την επιστήμη που έχει και μπορεί να πείσει. Να επισκεφτεί από χώρα σε χώρα τη Βουλή των Κρατών και να πείσει. Και θα έχει τέτοια πειθό που το λέει παρακάτω. Είναι σαν να κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Όταν κάποιος κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, το πιστεύεις. Και θα είναι τέτοια η πειθό του σαν να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό. Και θα πείθονται οι ηγέτες γιατί επάνω του θα έχει αυτό που είπαμε. Το πνεύμα της γοητείας, της πειθών. Και θα μπορεί να πείθει τους ηγέτες πραγματικά για το σχέδιο του μεγάλου θηρίου. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Για να το στήσουμε 13. Και έκανε μεγάλα σημεία ώστε να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι θα κατεβάζει φωτιά, είναι παραβολικό αυτό. Θα έχει τέτοια πειθό σε αυτό που υπηρετεί που θα πείθονται οι άνθρωποι, έτσι. Και πλανούσε αυτούς που κατοικούσαν επάνω στη γη εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει μπροστά στους ανθρώπους, λέγοντας προς εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη να κάνουν μια εικόνα στο θηρίο που έχει την πληγή της μάσχας και ανέζησε. Τι θα κάνει, θα επισκέφτεται από χώρα σε χώρα και τι θέλει. Πρέπει να κάνουν μια εικόνα. Τι είναι εικόνα, δεν σημαίνει ότι θα κάνει μια εικόνα την προστινά. Δεν προστινάνε εικόνες που λένε οι άνθρωποι. Τι σημαίνει εικόνα, θα προστατεύει τις χώρες με το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα παίρνουν εξουσία η Βουλή του κάθε κράτους. Θα ψηφίσει στη Βουλή ένα νόμο και θα λέει ο νόμος ότι πρέπει να σφραγίζουμε κάθε ένα που είναι ύποπτος. Κάθε ένα που μπαίνει στην Ελλάδα και αισθανόμαστε ότι θα το σφραγίζει. Το ψηφίζει η Βουλή αυτό. Πώς είναι τώρα για να περάσει ένα χαράτσι, το ψηφίζει η Βουλή. Και τι θα κάνει αυτό το πρόσωπο, θα πηγαίνει στα κόμματα και θα τους πείθει. Γιατί έχει μια προεργασία πάνω στον πολιτικό κόσμο, το ξέρουν. Είναι σαν αρνή, αλλά η φωνή του είναι δράκοντας μέσα. Και θα πείθει τις βουλές των κρατών για να περάσουν αυτή την εικόνα του θηρίου. Και σιγά σιγά μια χώρα θα το εφαρμόζει. Και θα πηγαίνει το μικρό θηρίο και θα λέει στην Τουρκία. Κοίταξε να δεις, στην Ιταλία το δοκίμασε ο Ιταλός και είχε φοβερά αποτελέσματα. Σταματήσαν οι κλοπές, σταματήσαν οι διαρρήξεις, σταματήσαν αυτά, σταμάτησε η τρομοκρατία φοβερά. Και θα έχει στοιχεία αποτελεσμάτων πολύ πιστικά. Και θα πείθονται οι άνθρωποι. Και μετά τι γίνεται, αφού θα έχει τρομερή επιτυχία, αυτό θα εγκατασταθούν στο Ισραήλ τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Και εκεί πέρα θα γίνονται όλα τα συνέδρια και θα πηγαίνουν οι ηγέτες από όλα τα κόμματα στον κόσμο για να ακούνε για αυτή την κατάσταση. Η εικόνα του θηρίου δεν είναι μια εικόνα ξύλινη. Είναι μια κατάσταση που θα θωρακίζει τις χώρες και δεν θα μπορεί να χτυπηθεί μια χώρα από την τρομοκρατία και από την εγκληματικότητα.
και θα λέει βούλε όποιος είναι ύποπτος για ποινικά πράγματα σφράγισμα. Δεν θα μπορεί ο άλλος να πάει να κλέψει μια τράπεζα, δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν θα μπορεί να πουλήσει ναρκωτικά, γιατί θα είναι σφραγισμένος. Και όταν είναι σφραγισμένος θα ελέγχεται ηλεκτρονικά όπου και να πηγαίνει. Και θα μπορεί η αστυνομία να παρακολουθεί την κίνηση του όπου και να είναι. Και δεν θα μπορεί κανένας να κλέψει, δεν θα μπορεί κανένας να κάνει πράγματα παράνομα, γιατί θα ελέγχονται. Και σιγά 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 θα μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Είδατε πως μπαίνουν τα χαράτσα, σιγά σιγά μπαίνουν. Σιγά σιγά μπαίνουν, σιγά σιγά μπαίνουν, γιατί πρώτα ψηφίζονται στη Βουλή. Για να ψηφιστούν στη Βουλή τι γίνεται, παίρνουν εντολές από έξω. Ότι αυτό θα φέρει αλλαγή στην Ελλάδα, θα φέρει άνοδο, θα φέρει πρόοδο. Και αυτό το μικρό θηρίο τι κάνει, θα επισκέφτεται από χώρα σε χώρα και θα πείθει τους ανθρώπους ότι πρέπει να λειτουργήσουν σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Και σιγά σιγά οι χώρες θα το δέχονται, γιατί η ανθρωπότητα κινείται στο τελευταίο κομμάτι της. Είμαστε στο τέλος, είμαστε. Περπατάμε στην αποκάλυψη. Γι' αυτό εξηγούμε το Ευαγγέλιο, όχι θρησκευτικά. Θυμάστε κάποτε βγάλανε μια ταινία για τον Αντίχριστο, που ήταν ένα μικρό παιδάκι. Και είχε εδώ στο κεφάλι 3 εξάρια. Και περνάγανε οι παπάδες και συνοχωνόντουσαν πάνω οι καρέκλες. Βγάλανε εκατομμύρια χρήματα αυτοί που την βγάλανε ταινία. Εμείς δεν εξηγούμε την αποκάλυψη θρησκευτικά. Μιλάμε πνευματικά πράγματα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τα πράγματα είναι πνευματικά. Δεν μπορούμε να δώσουμε εξηγήσεις θρησκοληπτικές. Μιλάμε για μια νέα τάξη πραγμάτων σε όλο τον κόσμο. Κάτι που είναι παρόν και εργάζεται, γιατί ο Θεός μας μιλάει στο πνεύμα. Και καταλαβαίνουμε πνευματικά. Για να το συνεχίσουμε. Στο 15, προσέξτε τι λέει, στο 15. Και του δόθηκε ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του Θεού, στην εικόνα του Θεού να μιλήσει και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του Θεού να θανατωθούν. Δηλαδή θα επιτραπεί από τον Θεό η πλάνη, η πλάνη. Και τα δαιμόνια θα δώσουν τέτοια δύναμη στο σύστημα αυτό που θα πετύχει. Πώς είναι τώρα η αναρχική, ας πούμε, που είναι μια εξαίρεση στην κοινωνία. Και όποιος δεν μπαίνει κάτω από το σύστημα αυτό θα είναι μια εξαίρεση στην κοινωνία. Δεν θα μπορεί να ζήσει μες στην κοινωνία. Ή θα πρέπει να πάει στο χωριό του να ζήσει. Δεν θα μπορεί να ζήσει μες στην κοινωνία. Γιατί θα δουλεύει κάποιος σε μια τράπεζα και θα λέει η τράπεζα, όλοι θα σφραγιστείτε τώρα. Γιατί αυτό είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Και θα είναι όλοι ένας κωδικός θα γίνονται. Και θα έχει, καταρχήν τι κάνει, θα απομονώσει τη φοροδιαφυγή αυτό το πράγμα. Θα απομονώσει την παράνομη συναλλαγή. Κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει χωρίς αυτήν την κατάσταση. Και θα ελέγχονται όλα τα πράγματα. Έλεγχος. Νέα τάξη πραγμάτων. Και θα δώσει, θα επιτρέψει ο Θεός εξαιτίας της πλάνης. Θα επιτρέψει την κρίση. Και θα έχει τέτοια επιτυχία αυτό το πράγμα που όποιος δεν το δέχεται δεν θα μπορεί να ζήσει μέσα στην κοινωνία. Θα βλέπουν οι άνθρωποι ένας που δεν έχει σφραγιστεί και θα λέει δεν σφραγίστηκες. Δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί μας. Φύγε μακριά από μας. Εμείς θέλουμε προστασία και ασφάλεια. Και θα σφραγίζονται οι άνθρωποι, αλλά τα παιδιά του Θεού ξέρουν την αλήθεια. Τα παιδιά του Θεού δεν σφραγίζονται γιατί θα έχουν αρπαχτεί. Η Εκκλησία του Θεού έχει τον νου του Χριστού και καταλαβαίνει διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, για να το συνεχίσουμε. Και έκανε όλους τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να πάρουν το χάραγμα πάνω στο δεξί του χέρι και πάνω στα μέτωπό τους και να μην μπορεί κανένας να αγοράσει, να πουλήσει παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του Θεού, τον αριθμό του ονόματός του. Κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει. Που σημαίνει το χρήμα θα σταματήσει να λειτουργεί στην έννοια που έχει και θα υπάρχει το ηλεκτρονικό χρήμα, το ηλεκτρονικό χρήμα. Και ο καθένας πώς έχουμε ένα κινητό στο χέρι, όταν θέλει να αγοράσει θα μπαίνει ηλεκτρονικά στο σύστημα και θα βλέπει το σύστημα, έχω χρήματα, έχω εντολή μέσα, μπορώ να κάνω αγορά. Δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να αγοράσω. Και κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει αν δεν έχει το χάραγμα. Δεν θα υπάρχουν λεφτά στο χέρι, θα υπάρχει το ηλεκτρονικό χρήμα, εντολή αγοράς και πώλησης. Θα δίνεις εντολή. Θα πηγαίνει ο άνθρωπος στο σούπερ μάρκετ, θα βάζει το χέρι στο κομπιούτερ και θα βλέπει το μηχάνημα μέσα. 13.50 έχει χρήματα να πάρει τρόφιμα. Έχει. Θα φέρει μέσα το αντίτιμο. Ηλεκτρονικό χρήμα θα υπάρχει. Και κανένας, όπως τα προϊόντα, δεν έχουν άλλο ένα κωδικό.
όταν πας να πάρεις έχει κωδικό. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος θα έχει ένα κωδικό, ένα νούμερο πάνω. Και κανένας δεν μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει αν δεν έχει τον αριθμό ή το χάραγμα του θηρίου. Που σημαίνει αυτές οι ισχυρές χώρες θα κάτσουν κάτω και θα αποφασίσουν για το καλό της ανθρωπότητας, θα εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό χρήμα. Και δεν θα μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές τώρα με τον τρόπο που γίνονται, με επιταγές, με χρήματα, με αυτά. Θα υπάρχει το ηλεκτρονικό χρήμα. Γι' αυτό τώρα, ας πούμε, στη Βουλή βγαίνουν διάφορα, λέει ο τάδε υπουργός πήρε, ξέρω εγώ, 10 δις. Όταν υπάρχει το ηλεκτρονικό χρήμα, δεν θα μπορεί κανένας να πάρει χρήματα παράνομα. Γιατί το σύστημα θα ελέγχει τον άνθρωπο που το έχει, την κάθε εντολή. Όταν κάποιος βάζει ένα λογαριασμό μέσα στην τράπεζα, το σύστημα το ηλεκτρονικό θα ελέγχει από πού έρχεται αυτή η εντολή. Και δεν θα μπορεί κανένας να έχει παράνομη συναλλαγή, γιατί όλα θα ελέγχονται. Και θα το προσκυνήσει όλος ο κόσμος για την επιτυχία που έχει. Και πίσω από αυτή την επιτυχία είναι το πνεύμα της πλάνης. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας διδάσκει και μας οδηγεί με τη χάρη Του. Γιατί εμείς έχουμε το μυαλό του Χριστού και καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να εργαστεί ο Θεός και τι είναι αλήθεια και τι είναι πλάνη. Για να συνεχίσουμε και στο τέλος. Στο 18, προσέξτε τι λέει. Εδώ είναι η σοφία. Χρειάζεται σοφία να έχεις. Χρειαζόμαστε σοφία από τον Θεό σοφία. Όποιος έχει τον Θεό, ας λογαριάσει τον αριθμό του Θεού, επειδή είναι αριθμός ανθρώπου και αριθμός του είναι 6, 6, 6. Το χάραγμα του Θεού τι κάνει, θα ρυθμίσει τον άνθρωπο. Και πλέον ο άνθρωπος θα είναι ένας κωδικός, ένας αριθμός. Χρειάζεται σοφία. Και ο αριθμός θα είναι 6, 6, 6. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν 3 εξάρια πάνω. Προσέξτε, τι σημαίνει 6, 6, 6. Ο Θεός όταν έκανε τον άνθρωπο τον σφράγγισε με την παρουσία του. Αφού ο άνθρωπος αμάρτησε, έρχεται ο Πατέρας με τον Χριστό και με το αίμα και μας σφραγίζει με το πνεύμα. Τι κάνει ο Αντίχριστος, σφραγίζει τους ανθρώπους και αντιγράφει το σφράγισμα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αντιγράφει το σφράγισμα του Θεού. Γιατί σφραγίζει ένα λαό με έναν αριθμό. Εμείς έχουμε τη σφραγίδα του Θεού που είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το αίμα του Ιησού. Και τι κάνει ο Αντίχριστος, σφραγίζει τους ανθρώπους με τον αριθμό του θηρίου. Γι' αυτό το 666 σημαίνει αντιγραφή της έκτης ημέρας, το σφράγισμα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αντιγράφει το σφράγισμα και θα κάνει ένα λαό να τον έχει σφραγισμένο, αριθμημένο. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι, οι άνθρωποι θα είναι ένα νούμερο, ένα κωδικό θα είναι. 1350, 1351, 1352, 13 ξέρω εγώ, αριθμός θα είναι. Γιατί ο Θεός μας έχει σφραγίσει με την παρουσία Του. Υπάρχει το γνήσιο σφράγισμα και υπάρχει το ψεύτικο σφράγισμα. Υπάρχει το σφράγισμα του Θεού με το Άγιο Πνεύμα και υπάρχει το κύκλινο σφράγισμα. Που είναι η αντιγραφή της αλήθειας του Θεού. Γι' αυτό ο διάβολος αντιγράφει τον Θεό. Το πνεύμα της πλάνης αντιγράφει το σχέδιο του Θεού. Το πνεύμα της πλάνης αντιγράφει την προσφορά του Ιησού. Γι' αυτό ο κόσμος, γι' αυτό λέει, χρειάζεται σοφία, χρειάζεται. Εγώ μίλαγα με ένα πελάτη μια μέρα και του έλεγα για αυτά τα πράγματα και ξέρεις τι μου είπε. Μου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν με σφραγίσουν. Με ενδιαφέρει να έχω προστασία στο σπίτι μου. Να μην μπει ο κλέφτης και με κλέψει. Ο κόσμος χρειάζεται σοφία και νου να έχεις. Αν δεν έχεις τη σοφία του Θεού και το νου του Χριστού, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Δεν σημαίνει θα προχωράνε άνθρωποι και θα έχουν 3 εξάρια εδώ. Και όποιος βλέπει 3 εξάρια θα φεύγει. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Άμα πας στην Παλίνη, όλοι 3 εξάρια έχουν. 666 το τηλέφωνο ξύπνει. Όλοι είναι καταραμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάει για πνευματικές έννοιες ο λόγος του Θεού. Που σημαίνει πραγματικά ο διάβολος θέλει να έχει ένα λαό σφραγισμένο. Όπως ο Χριστός έχει ένα λαό σφραγισμένο με το αίμα του και με το πνεύμα, θέλει να έχει ένα λαό σφραγισμένο. Γι' αυτό η Γραφή λέει τον διάβολο τον αναφέρει ο Θεός αυτού του κόσμου. Τι είναι το πνεύμα της πλάνης, ένα πνεύμα που θέλει να πάρει το ρόλο του Θεού στον κόσμο. Είναι αντιγραφή της πλάνης. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε και σοφία και το νου του Χριστού. Να μπορούμε να εξετάσουμε τα πράγματα πνευματικά και να πούμε στους ανθρώπους ότι υπάρχει μια μεγάλη κυβωτό χάρης που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του. Και οι άνθρωποι μέσα στον Χριστό θα πάρουν χάρη, καταλαβαίνουν.
Γιατί η πλάνη, ξέρετε κάτι, είναι πώς είναι ένα το πεντροκάτσι που έχει φλόγα. Όταν βάζεις κάτι το καίει. Η χάρη του Θεού καίει την πλάνη. Η χάρη του Θεού καταστρέφει την πλάνη. Η χάρη του Θεού συντρίβει την πλάνη. Και δεν μπορεί να ζήσει μέσα μας η πλάνη, γιατί έχουμε χάρη. Και έχουμε καινού και σοφία από τον Θεό. Να εξετάζουμε τα πράγματα πνευματικά, αλλά τα νέα είναι καλά. Η Εκκλησία θα αρπαχθεί στους ουρανούς, θα γλιτώσει όλο αυτό το κακό που είναι κάτω στη γη και θα βρεθεί στο θρόνο του Πατέρα, γιατί θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός. Θα γίνει σύνδεση της Εκκλησίας με τον Ιησού Χριστό. Ένα μεγάλο γλέντι για 3,5 χρόνια. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η χάρη του είναι μεγάλη. Γι' αυτό τα νέα είναι καλά. Τα νέα είναι καλά, γι' αυτό βλέπετε σιγά σιγά τι γίνονται. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες καταργούν το προσωπικό που έχουν. Αν πας στην εφορία, έχει 100 άτομα, τώρα έχει 50. Και τι σου λέει, ό,τι είναι να κάνεις, θα το κάνεις με ένα νούμερο ηλεκτρονικά. Πήγαινε στην τράπεζα και κάνεις. Τι έρχεται, ένας αριθμός έρχεται. Τι έρχεται να κάνει το πνεύμα της πλάνης, να κάνει τον κάθε άνθρωπο αριθμό. Τι είναι αυτός, δεν είναι άνθρωπος, είναι ο 1350, τίποτα άλλο δεν είναι. Τι είναι αυτός, δεν έχει συνέστημα, ο 1351 είναι, τίποτα. Γι' αυτό άμα πάμε στη ΔΕΗ θα δούμε ανθρώπους να κλαίνε, να φωνάζουν, να έχουν να πληρώσουν. Γιατί αυτό είναι δαιμονικό που δεν έχει έλεος μέσα. Δεν έχει συνέστημα, αλλά τα νέα είναι καλά. Επειδή ο Χριστός έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία. Και αν δούμε στα Ευαγγέλια, όταν γεννήθηκε ο Χριστός μέσα από τη Μαρία, υπερφυσικά πράγματα γινόντουσαν. Και επειδή έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία, θα αρχίσουν και γίνονται υπερφυσικά πράγματα στον πλανήτη. Η δύναμη του Θεού θα ενεργείται υπερφυσικά. Θαύματα θα γίνονται υπερφυσικά. Σε σπίτια, σε ανθρώπους, σε οικογένεια, υπερφυσικά πράγματα. Γιατί ο Κύριος έρχεται. Και αφού έρχεται, δηλώνει τον εαυτό του με υπερφυσικά πράγματα. Σοφίας, αποκάλυψης, γνώσης. Ο Θεός ενεργεί υπερφυσικά πράγματα σαν αντίσταση στο πνεύμα του Αντιχρίστου. Γιατί ο Θεός έχει πάντα το γνήσιο και πάντα το καλό. Γι' αυτό ο Θεός ετοιμάζει άντρες και γυναίκες να υπηρετήσουν τον Κύριο. Άντρες και γυναίκες χαρισματικούς. Άντρες και γυναίκες με σοφία. Άντρες και γυναίκες με αγιότητα. Σπίτια ευλογημένα φέρνει ο Θεός να φτιάξει. Για να μπορούν τα παιδιά του Θεού να περπατήσουν στην αγαθότητα του Θεού. Στην καθαρότητα του Θεού, γιατί όσο πλησιάζει η ώρα να μας πάρει ο Κύριος, θα αρχίσουν να γίνονται υπερφυσικά πράγματα. Γιατί ο Θεός μαρτυρεί την έλευση του Ιησού με υπερφυσικά πράγματα. Η δύναμη του Θεού είναι υπερφυσική. Γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι υπερφυσικό έχει ο Θεός, γιατί έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία. Mm-hmm. Γι' αυτό θα δούμε το λαό του Θεού να περπατάει σε υπερφυσική δύναμη από το Θεό. Αλλά και συγχρόνως σε υπερφυσική ταπείνωση από το Θεό. Γιατί η δύναμη δεν έχει ταπείνωση, η χάρη φέρνει πρόβλημα. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει με τη χάρη. Η χάρη κάνει δύο πράγματα. Επιτρέπει τη δύναμη να κυριαρχεί στη ζωή μας και μας βοηθάει να μένουμε ταπεινοί στο Θεό. Η χάρη του Θεού είναι πιο δυνατή από κάθε αμαρτία, από κάθε σφράγισμα του Αντιχρίστου, από κάθε πλάνη του Σατανά, γιατί η χάρη του Θεού υπόσχεται στη ζωή μας κάτι σπουδαίο. Είμαστε ο λαός του παντοδύναμου Θεού, είμαστε. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε πράγματα που δεν μπορούν να τα καταλάβουν οι σοφοί του κόσμου. Γιατί ο Θεός μας κάνει και καταλαβαίνουμε. Ο Θεός μας κάνει και αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι έχουν στραφεί στη θρησκευτική ερμηνεία. Πιστεύουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένα πρόσωπο που θα περπατάει, θα πετάει, θα σηκώνεται καρέκλα. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να το κάνει ο Αντίχριστος. Αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει το σχέδιο του. Γιατί ο Αντίχριστος έχει ετοιμάσει μεγάλη πίτα για τον εαυτό του. Θέλει να κερδίσει πολλή κατάσταση. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός αποκαλύπτει την πλάνη και μοιράζει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και να μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να περπατήσουν στη χάρη του Θεού που είναι δυνατή για όλα τα πράγματα στη ζωή τους. Ευχαριστώ. Και ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει χάρη του Θεού. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει η δύναμή μας, το κάνει χάρη του Θεού. Μπορούμε να κτίσουμε στη θαυμαστή χάρη, γιατί έχουμε και σοφία και το νου του Χριστού. Γιατί το χάραγμα του θηρίου είναι ένας αριθμός. Και αυτός ο αριθμός, για ποιο λόγο ο διάβολος να βάζει ένα αριθμό στον κόσμο. Είναι πολύ απλό.
αντιγράφει το σφράγισμα του Θεού με τον Χριστό και με το Άγιο Πνεύμα. Αντιγραφεί. Ό,τι κάνει ο διάβολος έχει αντιγράφει την Εκκλησία, τίποτα. Στην ουσία ο διάβολος τι κάνει, δεν μπορεί να... είναι εκτός του Θεού, τα έχει βάλει με τον Θεό. Και θέλει να κάνει ό,τι έχει κάνει ο Θεός. Γι' αυτό πολεμάει τον άνθρωπο, γιατί θέλει να αντιγράψει τον Θεό. Αυτή είναι η κίνηση της πλάνης, είναι μια αντιγραφή του Θεού. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας δίνει ιδιαίτερη χάρη να καταλάβουμε και να περπατήσουμε στην αλήθεια του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό εμείς μπορούμε και να περπατήσουμε σε αυτούς τους χρόνους και να έχουμε επιτυχία και να έχουμε προμήθεια και να έχουμε νίκη και να έχουμε εξουσία γιατί ο Θεός οδηγεί τη ζωή μας. Γι' αυτό τα μάτια μας είναι στραμμένα στον Κύριο. Η καρδιά μας είναι στραμμένη στον Κύριο, για να μπορούμε να παίρνουμε από τον Κύριο πληροφορία και χάρη στη ζωή. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, θα μας μεταδώσει υπερφυσική κατανόηση για να μπορούμε να περπατήσουμε όπως ο Θεός θέλει, με σοφία και σύνεση κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό είπαμε την ημέρα έκτη γεννήθηκε ο άνθρωπος και σφραγίστηκε από τον Θεό. Γι' αυτό ο διάβολος αντιγράφει το σφράγισμα του Θεού καθώς χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να τον κάνει μια καταστροφή ενάντια στον άνθρωπο. Γι' αυτό σήμερα ο άνθρωπος συγκρούεται με τον άνθρωπο. Γιατί η πλάνη τον κάνει ανταγωνιστικό και συγκρούεται. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του δεν αλλάζει και μας βοηθάει να ζήσουμε ευλογημένα στο όνομα του Ιησού, έτσι. Με ανάπαυση και με ειρήνη. Γιατί ο Κύριος των δυνάμεων είναι κοντά μας. Εκείνος κρατάει τη ζωή μας, εκείνος μας έχει σφραγίσει. Μας έχει σφραγίσει με το Πνεύμα Του. Είμαστε δικοί Του. Ανήκουμε σε εκείνον. Μας σφράγισε το αίμα του Ιησού που είναι μέσα μας. Έχουμε τη σφραγίδα Του μέσα μας. Δεν μπορεί κανένας να μας πάρει από τα χέρια του Πολύτερου, του Θεού. Κανένας. Έχουμε αγοραστεί με το αίμα του Ιησού. Ανήκουμε στον Κύριο και έχουμε τη σφραγίδα του Θεού. Γι' αυτό και το Πνεύμα της πλάνης αντιγράφει το σφράγισμα του Θεού με ένα σφράγισμα πλάνης. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, ό,τι είναι του Κυρίου, ο Θεός το προστατεύει, ο Θεός το αγαπάει, ο Θεός το συντηρεί, ο Θεός το εκπαιδεύει και ο Θεός το αυξάνει, γιατί είναι του Κυρίου. Γιατί έχει μέσα τη σφραγίδα του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να χτίσουμε την πίστη μας στην αλήθεια και στο αίμα του Κυρίου και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός μας διδάσκει και απλότητα. Στους τελευταίους χρόνους θα ζήσουμε σε φοβερή απλότητα και ανάπτυξη. Γιατί η δόξα του Θεού θα κυριαρχεί τα παιδιά του Θεού με απλότητα ανάπαυσης, σοφίας, αντίληψης και χάρης. Και θα μπορούμε να στηριχτούμε στην αιώνια χάρη του Θεού που είναι δυνατή. Και αυτή η χάρη θα ανοίξει δρόμο στη ζωή μας και ανοίγει. Να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο προσωπικά στη ζωή μας. Σε όλα τα επίπεδα εμπιστευόμενοι τον Κύριο τον Θεό. Και αυτό ο Θεός στους τελευταίους χρόνους θα πει κάτι σπουδαίο στον κόσμο. Ότι τα παιδιά του είναι κάτι πολύτιμο για εκείνο. Και το να είμαστε παιδιά του Θεού είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ όμορφο, γι' αυτό πρέπει να σταθούμε σαν παιδιά του Θεού και να κατανοήσουμε τη σχέση με τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί έχουμε και σοφία και νου. Ενώ ο κόσμος δεν έχει σοφία ούτε νου να καταλάβει. Εμείς έχουμε και σοφία και νου. Ότι ο αριθμός του Θεού είναι 666, είναι αντιγραφή της σφραγίδας του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Δεν σημαίνει το νούμερο 1350 έχει κάτι κακό. Το βλέπει ο Θεός και λέει αυτό το νούμερο δεν μου ταιριάζει, δεν μου κάνει. Ένα νούμερο είναι. Ή το 66 έχει κάτι κακό, ένα νούμερο είναι. Αυτό που είναι κακό είναι η απίθεια στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε, αυτό που κάνει ο Αντίχριστος είναι μια αντιγραφή της προσφοράς του Ιησού. Προσπαθεί να κτίσει ένα έργο για να σώσει τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν σώζεται με αυτό το έργο, σώζεται με αυτό που ο Θεός ετοίμασε. Είναι βδέλυγμα, γιατί είναι μια ψεύτικη προσφορά χάριση. Είναι μια ψεύτικη προσφορά χάριση. Γι' αυτό ο Θεός βδελίσεται. Είναι ένα ψεύτικο έργο σταυρού, είναι ψεύτικο είναι. Αλλά είναι πλανημένο. Ο Θεός το έκανε και δεν θέλει βοήθεια. Χρειάζεται να το δεχτεί ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κτίσει ο άνθρωπος ένα έργο για να σώσει τον κόσμο. Το έκανε ο Θεός, χρειάζεται αποδοχή. Χρειάζεται. Και όσο το δεχόμαστε εμείς, ο Θεός ενεργεί με την άγγια χάρη στη ζωή του και βρίσκουμε χάρη για να μπορούμε. Γι' αυτό είναι βδέλυγμα. Δεν έχει να κάνει ότι ο Θεός τα έχει βάλει με ένα νούμερο. Είναι ότι όλο αυτό είναι πνευματικό και είναι μια αντιγραφή στο έργο του είναι. Μια αντιγραφή στην Εκκλησία του.
Μια αντιγραφή στο αίμα του είναι. Είναι αντιγραφή. Και αφού είναι αντιγραφή, ο Θεός δεν το θέλει, θα το συντρίψει. Θα το φέρει σε κρίση. Γι' αυτό εμείς έχουμε καινού και σοφία να διακρίνουμε το γνήσιο και το ψεύτικο εξαιτίας του αίματος και της χάρης του Χριστού κατά πάντα στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αιώνια χάρη του που μας ζητάς και ωραία πράγματα, απλά πράγματα και εξετάζουμε τα πράγματα όχι θρησκοληπτικά αλλά πνευματικά. Γιατί τα παιδιά του Θεού είναι πνευματικά και όχι θρησκευτικά. Λειτουργούμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε στο πνεύμα, ακούμε στο πνεύμα, αντιλαμβανόμαστε στο πνεύμα και δεν μπορείς να ακούσεις τον Θεό αν δεν ξέρεις τον Χριστό. Δεν μπορείς να ακούσεις τον Θεό αν δεν έχεις το αίμα. Γι' αυτό ο Θεός μας οδηγεί στον Χριστό και στο αίμα για να μπορούμε να καταλάβουμε τη φωνή του Θεού. Γιατί όταν η φωνή του κόσμου έρχεται πάνω σου, την ξέρεις. Είναι η φωνή του κόσμου. Αντιστέκεσαι. Όταν η φωνή του Θεού έρχεσαι, ανοίγεις. Γιατί η χάρη του Θεού σε βοηθάει να καταλάβεις και τη μια φωνή και την άλλη φωνή. Όποιος όμως δεν έχει το νου του Χριστού δεν μπορεί να καταλάβει τη φωνή του Θεού. Και έρχεται η φωνή του κόσμου και τη λέει είναι η φωνή του Θεού και της ευλογίας. Γιατί πλανείται. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μας δίνει τη σωστή νόηση, τη σωστή οδηγία να καταλάβουμε γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον λαό του τα καλύτερα. Έχει ετοιμάσει για την Εκκλησία το καλύτερο κομμάτι που είναι μέσα στον Χριστό για να το λύσει απλά κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, να κρατήσουμε αυτόν τον λόγο, να αφήσουμε τον Θεό να μας διδάξει μέσα τον λόγο του με προσευχή και ο Θεός πραγματικά έχει για μας ένα καλό αύριο, μια καλή πορεία για όλα τα πράγματα, καθώς μας, γιατί ο καρπός έρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Η αύξηση έρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Οι αλλαγές έρχονται από τον ίδιο τον Θεό. Οι απαντήσεις έρχονται από τον ίδιο τον Θεό. Όλα έρχονται από τον ίδιο τον Θεό. Ας κρατήσουμε την ανάπαυση και την κοινωνία με τον Κύριο για να μπορεί ο Θεός απλά να εργαστεί στη ζωή μας. Έτσι. Γι' αυτό σούμε, το στοιχείο των τελευταίων εποχών είναι φόβος και ανασφάλεια. Φόβος και ανασφάλεια. Φόβος και ανασφάλεια. Και σήμερα υπάρχει και φόβος και ανασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Και από πίσω έρχεται το πνεύμα του Αντιχρίστου να φέρει ασφάλεια και ειρήνη. Ασφάλεια και ειρήνη. Ασφάλεια και ειρήνη. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, σας δίνω τη δικιά μου ειρήνη, όχι του κόσμου. Γιατί ο Θεός μέσα στον Χριστό ετοίμασε και ειρήνη και ασφάλεια και το αύριό μας, που είναι όλα μέσα στην προσφορά του Ιησού για να τα δεχτούμε και να τα κρατήσουμε απλά στη ζωή. Δεν χρειάζεται να κτίσουμε ένα έργο για να σωθούμε, τα έκανε ο Θεός. Δεν χρειάζεται να χαράξουμε δρόμους, τους χάραξε ο Θεός. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πράγματα, χρειάζεται να δείξουμε πειθαρχία στο Θεό, υπακοή, σεμνότητα, ταπείνωση για να μπορεί ο Θεός να μας οδηγήσει εκείνος με το Άγιο Πνεύμα που έχει σφραγίσει τη ζωή μας. Και ό,τι είναι σφραγισμένο από το Θεό ανήκει μόνο στο Θεό κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο, έτσι να κρατήσουμε αυτά τα λόγια. Και να αφήσουμε τον Θεό να μας εργαστεί πραγματικά την αλήθεια του και τη χάρη του, έτσι. Για να ψάλουμε έναν ωραίο ύμνο, το νούμερο 1 που λέει είναι ο Θεός μας δημιουργός.